Έχω μπει στον πειρασμό να πάμε να πάρουμε το Sword of Hind. Ειλικρινά σας το λέω. Το είχαν πρώτα οι Tyrannok και ίσως έκανα ανοησία που δεν τους γύριξα τον πόλεμο για να το πάρω. Σύμφωνα με το μύθο, λέει, των Ξωτικών, η Λεπίδα σφυριλατήθηκε από τον σιδηρουργό θεό Βάουλ για χρήση από τον Χάιν, τον θεό του πολέμου. Ένας άλλος μύθος αναφέρει ότι σφυριλατήθηκε χρησιμοποιώντας τη φλογερή πνοή του Ντράουγνιρ, πατέρα των δράκων, και αυτό τον αποδυνάμωσε τόσο πολύ, λέει, που οι δράκοι ήταν για πάντα δεσμευμένοι στη φυλή των Ξωτικών. Ανεξάρτητα από την προέλευσή της, η Λεπίδα έχει ταυτόχρονα απίστευτη ισχυρή και έχει επίσης μία σκοτεινή διαφθορική επιρροή στο μυαλό του χειριστή και των γύρων τους. Ιστορικά, το σπαθί έχει τραβηχτεί μόνο μία φορά από τον Αενάριον, τον πρώτο βασιλιά των Ξωτικών Φίνιξ. Πριν αυτά χωριστούν σε διαφορετικές φυλές όπως είναι τα Dark, τα Height και τα Wood. Ο Αενάριον το χρησιμοποίησε για να πολεμήσει τις ορδές του Χάους που εισέβαλαν στο Ούλθουαν στην αρχαιότητα. Το ξύφος διεύθυρε τον ίδιο και τον λαό του στο βασίλειο του Ναγκαράιθ, μετατρέποντάς τους σε σκληρούς και πικρούς. Αυτός ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν αργότερα στον εμφύλιο πόλεμο των Ξωτικών, μετά τον θάνατο του Αενάριον, λέει. Χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά από τον Αενάριον για να νικήσει 4 μεγάλους δαίμονες ταυτόχρονα, ενώ υπερασπιζόταν τον αρχιμάγο Κάλεντορ Ντραγκοντάμπερ, καθώς δημιούργησε τη Μεγάλη Δίνη. Ο Αενάριον τραυματίστηκε θανάσιμα σε εκείνη τη μάχη και επέστρεψε τον χειρουργό στο βωμό πριν πεθάνει. Ακόμη και λιωμένος στον βωμό του Χάιν, εξακολουθεί να φωνάζει ηγέτες και πολεμιστές, υποσχόμενο σαγηνευτικά μεγάλη δύναμη για να το τραβήξουν. Παρά το όνομά του, το σπαθί του Χάιν εμφανίζεται ως διαφορετικό αντικείμενο σε διαφορετικούς ανθρώπους. Για τον Μάλεκιθ, ήταν βασιλικό σκύπτρο. Στον Αενάριον και στον Τύριον είναι σπαθί. Ο Μάλεκιθ και ο Τύριον έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αντισταθούν στο καλεσμά του, λέει. Στον Τέθλις, τον έκτο βασιλιά του Φίνιξ, φάνηκε ως δόρυ. Ο Τέθλις ήθελε εκδίκηση από τα σκοτεινά Ξωτικά για την δαπανηρή ήττα που την προκάλεσαν, αλλά τα σκοτεινά Ξωτικά ήταν κυριολεκτικά και μεταφορικά μακριά του, οπότε το δόρυ συμβόλιζε ότι μπορούσε να τους φτάσει. Ο Τέθλις, λέει, εξαφανίστηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες κοντά στον βωμό του Χάιν και μερικές φήμες λένε ότι σκοτώθηκε από τους σωματοφύλακες του αφού προσπάθησε να τραβήξει το σπαθί. Αυτή είναι μια σύντομη ιστορία που βρήκα στο διαδίκτυο για το σπαθί του Χάιν, το οποίο έχω βάλει στο μάτι και δεν ξέρω πάρα πολύ, δεν ξέρω και εμένα, νομίζω ότι με τραβάει η δύναμή του, βρίσκεται εδώ πάνω, στην χώρα των Dark Elves περίπου. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε αυτή τη μοναδική και υπέροχη σειρά που λέγεται Warhammer 2. Θα ήθελα να ρίξουμε να ξοδέψουμε κάποια χρήματα που έχουμε σε κτίρια τα οποία παρέχουν public order. Ένα και ένα δύο ή όχι. Όχι. Αυτό εδώ πιστεύω ότι είναι καλύτερο που πέφτει μείον 5 και δεν ξέρω το λόγο. Έχουμε 2.800 στο ταμείο, θα τα κρατήσουμε. Θα πάμε να κάνουμε εδώ την αναζήτηση, την εξερεύνηση μάλλον.
campaign. Campaign και θα γυρίσουμε πίσω, μάλλον. Δεν θα πάμε για το τόσο σπαθί. Αν και θα το ήθελα πάρα πολύ να το πάρουμε. Και ξέρετε κάτι, γιατί να μην πάμε να το πάρουμε. Πείτε μου γιατί. Θα πάω να το πάρω τελικά. Πάμε. Και ό,τι θέλει ας γίνει εδώ κάτω. Θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. To deserve discourse with one so lowly. Θα δεχτούμε τον Aggression Pact, τον Νάνον εδώ πέρα, δεν μας απασχολεί αυτό. Loyal Prince, anchors away. Για πάμε να δούμε. Δεν ξέρω μήπως φτιάξω έναν στρατό εδώ ακόμη. Πιστεύω ότι είναι αρκετή η φρουρά της πόλης για να αντέξει πάρα πολλές επιθέσεις, αλλά... ναι, δεν ξέρω μήπως έφτιαχαν ακόμη έναν στρατό εδώ πάνω. Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε. Θα πάρουμε το στρατό εδώ πάνω γιατί παθαίνει κάποιο ατρίχιο στην έρημο και θα τον βάλουμε μέσα στην πόλη Plain of Taskers. Θα πάρουμε τον Ymrik. Και να τον βάλουμε στην Άντο. Greatest of the Dragon Princes, Defender of the Phoenix Throne. Στον αφήσω κάπου εδώ αυτόν λέω καλύτερα. Στη στάση ενέδρας. Και να κάνουμε το... το ritual. Θα πάρουμε και 5.000. Θα μας δώσει και upkeep μείον 10% για όλες τις μονάδες, θα μας δώσει και public order στην 6 και τα λοιπά, για πάμε να το κάνουμε. Το ritual is underway, my lord. Even working together, it will take your greatest adept some time to complete. Such is the ritual's power that the great vortex itself distorts under its pull. Be wary though, for while the vortex is weakened, the forces of chaos will slip into this world. Τέσσερις μονάδες του χάους από βόρεια. Και δύο νότια. Ίσως πάνε σε αυτή την πόλη εδώ. Δεν έχει τύχη δυστυχώς. Αυτή εδώ κάτι έχει. Ωραία, θα πάρουμε τον στρατό. Και θα τον φέρουμε εδώ πάνω. Και δεν ξέρω μήπως φέρουμε και αυτόν εδώ πάνω. Θα πάρουμε αυτόν και τον φέρουμε εδώ κάτω. Ας έρθει εδώ. Έχουμε 17.000. Και παίρνουμε 13 σε κάθε γύρο. 1.600 πλέον. Παίρνουμε, λίγα, παίρνουμε περισσότερα χρήματα επειδή φαντάζομαι πως... φταίει το γεγονός ότι έχουμε και μείον 10% upkeep. Cost, που μας έδωσε πριν λίγο που κάναμε το ritual. Οι Τλάγκουα καταστράφηκαν. Κοίτα το σπαθί που πάει. Εδώ κοίτα το σπαθί που πάει. Θα κυνηγάμε με το σπαθί τώρα, να ξέρετε. Και φαντάσου λέει να το έχουν οι Τύρανοκ. Να επιτεθώ. Γιατί όχι να μην επιτεθώ. Είναι και σε στάση Μάρας αυτή. Pyrrhic Victory. Έχουν αρκετές Missile Units. Πάμε, θα την κάνουμε τη μάχη.
Να πάρουμε τις μονάδες μας να τις βάλουμε πάνω στο λόφο, αν προλάβουμε. Και δεν έρθουν πρώτοι. Γέλα εδώ. Ο δράκος μας. Το υπηκό μας. Το υπηκό μας και εδώ. Μπορεί να απομακρυνθεί ο δράκος μας. Το Dragon Princess μπορεί να έρθει εδώ. Πάμε ένα καλό τσέρτς και εδώ. Να τους αποδιοργανώσουμε τελείως. Ωραία, το υπηκό μας εδώ. Κάνει καλή δουλειά. Έλα, πάμε. Πάμε και εδώ μία. Dragon Princess, we will obey. Τι μας πετάνε, ρε γαμώτο, τι, από πού? Ένα το υπηκό μας έχει γλιτώσει, έλα εδώ. Έλα η Dragon Princess εδώ. Πάμε εδώ κάτω εσύ. Για πάμε εδώ. Μάλλον πάμε εδώ. Πολύ δύσκολη μάχη. Έλα εδώ εσύ. Ελάτε εδώ εσείς, εδώ πέρα. Το υπηκό εδώ. Ωραία, χάνουν το ηθικό τους. Εσύ εδώ. Το υπηκό εδώ. Το υπηκό εδώ. Και μάλλον έλα εδώ ο δράκος. Τέλος μάχης. Θα τους καταδιώξω όσο μπορώ. Ξεκλειδώσαμε και ένα επίτευγμα. Τέλος μάχης. Χάσαμε 139. Οι περισσότεροι ήταν εδώ οι δύο World Masters και το υπηκό. Και έχασαν 1400. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το επεισόδιο, ότι αυτό το επεισόδιο περιέχει αρκετό ρίσκο. Διότι αφήσαμε το Calendar αφύλακτο και πάμε να πάρουμε το Sword of Gain. Απ' την άλλη έχουμε τρεις γεμάτους στρατούς. Βασικά είχαμε τέσσερις γεμάτους στρατούς στα βόρεια σύνορά μας που θέλουν να σταματήσουν το Ritual και δύο στα νότια. Πλέον φαντάζει επιτακτική ανάγκη να φτιάξουμε ακόμη δύο στρατούς καλούς αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τα Ritual και δεν ξέρω μήπως θα ήταν καλή ιδέα να στείλω και έναν στρατό στους Lizard Men που προηγούνται στα εδάφη τους για να τους καταστρέψω το τελευταίο ritual αν κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. The greater good has triumphed. Ναι, θα πάρουμε την αναπλήρωση συν 20%. Take them captive. Οπότε θα γεμίσει ο στρατός μας ξανά. I serve the king. Εδώ φτάνουμε, όχι δεν τον φτάνω. Μπορώ όμως να μπω σε ενέδρα. Μπορώ να πάρω τον στρατό εδώ και να γυρίσω πίσω. Μπορώ. Θα να πάρω και αυτόν εδώ και να τον βάλω κάπου εδώ σε στάση ενέδρας. Έκανα βλακεία. Έκανα βλακεία. Τι θα έκανα, δεν θα έκανα βλακεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να γυρίσω πίσω. Θα πρέπει να γυρίσω πίσω να φτιάξω κι άλλο στρατό εδώ.
ας φτιάξω άλλο στρατό εδώ. Θα πάρουμε αυτόν. Θα πάρουμε αυτόν που δίνει και leadership 10% για White Lions. Που θα φτιάξουμε και όλες White Lions και μίλια τάκ για White Lions. Και ας δώσουμε 5 για αρχή. Ο άλλος ο στρατός που πάει ήταν 2 εδώ νομίζω. Και αυτός τι θέλει εδώ και μας κάνει. Δεν μας έφταναν όλα τα άλλα, έχουμε και αυτούς. Για να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Defender of the Everqueen. Denied. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Crown Prince. Σκέφτομαι να τους επιταθώ και με τους δύο στρατούς, να σας πω την αλήθεια. Επιταθώ σε αυτόν και με τους δύο στρατούς και βλέπουμε τον άλλον εδώ, σκέφτομαι να τον παρατήσω όπως είναι. Οι πόλεις φυλάσσονται αρκετά. Πιστεύω δεν θα έχουμε θέμα. Εδώ θα δώσω 2 πτηνά. Και θα δώσω ακόμη 2 White Lions. Δεν πιστεύω να παθαίνω κάποια τρίσιον εδώ, όχι έτσι. Για πάμε εδώ. Σε ένα-δύο γύρους. Εδώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κι άλλο δράκο και να πάρουμε τα... να πάρουμε τον δράκο. Θα το κάνουμε στον... όταν ξεμπερδέψουμε με τις ορδές του χάους. Μείον 10% construction cost για τα κτίρια. Φέρ' το εδώ. Έχουμε 15.000. Νάτος ο άλλος που είναι. Έχουν πάρα πολλές μονάδες υπηκού και τοξότες. Λοιπόν, θα πάρω το στρατό και θα τον βάλω εδώ μέσα. Μήπως θελήσει να μας κάνει πολιορκία. Και θα του δώσω και 3 μονάδες ακόμη για να έχουμε ένα κλειδί στράτευμα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Να επικοινωνούν αυτοί, πρέπει να επικοινωνούν. Αν επιτεθώ στον έναν, ας πούμε. Θα το δοκιμάσουμε αμέσως τώρα. Βασικά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Θα την κάνουμε τη μάχη. Πάμε. Ξεκινάμε. Φαίνεται ότι θα αμυνθούν τη θέση τους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για μας. Γιατί θα τους περιλάβουμε με τους τοξότες μας και... Δεν τους βλέπω καλά. Μπορούν να έρθουν εδώ τα πτηνά μας. Ωραία. Θα ήθελα να δω μέχρι που έχουν rage. Δεν έχουν μεγάλο rage. Αυτό εδώ έχει κάτι. Ναι, έχει κάτι και έχει πολύ κιόλας. Θα φύγουν οι δράκοι για εδώ. Για πάμε. Για πάμε να δούμε. Οι δράκοι μας μπορούν να γυρίσουν πίσω πλέον. Αυτό εδώ δεν κάνει ιδιαίτερη ζημιά σε όσους έχουν βαριά πανοπλία νομίζω. Αλλά να το χρησιμοποιήσω.
ας το χρησιμοποιήσω κάπου εδώ. Να πάρει αυτούς εδώ. Πίσω εσείς. Πίσω η δράκη μας. Πίσω ο δράκος μας, έλα πάμε. Έλα τα πτηνά μας, μπορούν να πάνε στα πλάγια τα πτηνά. Για έλατε εδώ. Εντάξει, πολύ ζημιά. Πάμε και εδώ. Και σκέφτομαι να κατέβουν και οι δράκοι μας. Έλα εδώ εσύ. Πώς θα κατεβάσω και τους δράκους κάτω. Για να τους κατεβάσουμε. Για πάμε. Η Μικαέλα δεν έχει άλλα skills, έτσι. Τέλος τα skills μας. Για να δω και εσύ. Πού να ρίξεις, έριξε εδώ. Έλα εδώ εσύ, κυνηγάμε τώρα. Τέλος μάχης, τέλος για ακόμη μια μεγάλη μάχη. Είχαμε 34 απώλειες, έχασαν 1100. Δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο βατές οι εκστρατείες μας. Πίστευα ότι θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν θα πάρω το replay, θα πάρω την εμπειρία. Για να δώσουμε την εμπειρία και στα σπαθιά μας. Και μας έχει μείνει ακόμη ένας εδώ πέρα. Μπορώ με αυτόν εδώ, θα τον πλησιάσουμε με τον δεύτερο στρατό, αφού δώσουμε κάποια skills εδώ, στα παιδιά, στα παλικάρια. Melee attack για τα sword masters, για τους sword masters. Πάρε και αυτό. Και με τον Imrik θα συνεχίσουμε την επίθεσή μας. Decisive victory. Θα την κάνουμε και αυτή τη μάχη, σε δυο ανοιχτό πεδίο αυτή. Οπότε θα περιμένω να έρθουν και οι άλλες στρατιές μας και θα τους παρατάξω με τρόπο που θα καταλάβουν τι εστί φόβος. Θα καταλάβουν τι πάει να πει να είσαι το χάος και να τρέμεις από το φόβο σου. Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Θα στείλω το Sun Dragon εδώ να καταστρέψει το... το αλτήρερι τους. Αρχίζει και φοβάται ο δράκος μας, λογικό είναι. Και τώρα μπορεί να απομακρυνθεί, να έρθει εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Dragon Princes. Θα πάρουμε το υπηκό, θα το φέρουμε κάπου εδώ. Έρχονται. Για να κοντοζυγώσουμε το υπηκό τους, να δούμε.
αρχιτεκτονικό τους μάλλον θα θέλει να μας χτυπήσει στα πλευρά εδώ. Αλλά δεν θα το κάνουμε το χατήρι. Μάλιστα. Μας κάνουν damage. Οπότε θα πρέπει να στείλω τα παλικάρια μας εδώ. Εσύ αλλά εδώ. Ας στείλω και τον Ίμρικ. Να τους καταστρέψει το Alkillery. Και ο δράκος, ο Sun Dragon, μπορεί να κατέβει κάτω. Εσύ. Και ξεκινάμε. Απολαύστε, απολαύστε υπεύθυνα. Δεν πιστεύω να τα βλέπετε το βράδυ στον ύπνο σας. Πολύ φοβερό αυτό το σκύλι, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πού να το δώσω αυτό, πουθενά. Απλά θα πάρω, ή μάλλον δεν θα πάρω κανένα υπηκό. Το υπηκό θα τα αφήσω να κάνει τη δουλειά του εδώ πέρα. Όχι. Έλα να σηκωθεί, έλα να σηκωθεί, έλα να σηκωθεί λιγάκι γρήγορα. Να χρησιμοποιήσουμε το σκύλ. Εγώ δεν υπηκό να βοηθήσω εδώ. Ο δράκος να κατεβαίνει. Το Victory θα κυνηγήσω τους πάντες. Τους πάντες, δεν θα αφήσω τίποτα. Ό,τι κυνηγέται το κυνηγάμε. Τέλος μάχης. 110 απώλειες, 1160 κάτι. Είναι ευχάριστο ότι προστατέψαμε την πόλη με το κρασί τουλάχιστον. Είναι εξαιρετικά ευχάριστο. Για να είμαι ειλικρινής, πίστευα ότι θα είχαμε τεράστιες απώλειες εδώ πάνω. Μόλις τους είδα, 4 στρατιές, 2 Skaven και 2 του Χάους. Δεν θα πάρω την το Replenishment, θα πάρω την εμπειρία. Follow the dragon. Lethal grace given form. Και μας έχουν μείνει να κυνηγήσουμε έναν, δύο. Και μάλλον θα κάνουμε και μια πολιορκία. Θα κάνουμε μια πολιορκία. Και αυτό με να γκρεμίσω αυτό εδώ. Αυτό εδώ γιατί το φτιάχνω. Πείτε μου.
Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί το φτιάχνω αυτό. Θα τον γκρεμίσω και θα φτιάξω άλογα εδώ. Θα φτιάξω κάτι για ιππικό. Και θα γκρεμίσω και αυτό. Και μάλλον θα γκρεμίσω και αυτό. Δεν έχει μείνει τίποτα εδώ πάνω. Αυτές εδώ οι δύο ορδές εδώ με ανησυχούν. Αλλά σκέφτομαι αυτή την ανησυχία μας να την καταπαραίνουμε στο επόμενο επεισόδιο, γιατί αυτό το επεισόδιο νομίζω ότι έχει τραβήξει αρκετά. Έχουμε κάνει αρκετές μάχες. Δυστυχώς οι ορδές του χάος δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Οι επιθέσεις που μας κάνουν για να σταματήσουν τα rituals. Οι δύο στρατείες του χάος έχουν τελειώσει οριστικά. Μας έχει μείνει μια στρατιά με Skavens. Πιστεύω ότι η φρουρά των πόλεων μας είναι υπέρ αρκετή. Παρ' όλα αυτά, ανησυχώ όμως. Skavens είναι. Έχουν πάρα πολύ καλά, ας πούμε, πάρα πολύ καλές δυτικές μονάδες. Θα δούμε, θα καταστρέψω τις ορδές του χάος και θα κατέβω προς τα κάτω. Στη συνέχεια έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη δύο. Εδώ πέρα. Θέλω όμως πάρα πολύ το σπαθί. Θα πάρω πρώτα το σπαθί. Θα προσπαθήσω να πάρω το σπαθί. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ να πάρω το σπαθί και θα δούμε. Εδώ δεν ξέρω μήπως πρέπει να τους σταματήσω αυτούς και να στείλω στρατό με 10.000. Σε 8 γύρους τελειώνει το ritual τους. Ή να περιμένω. Ας περιμένω. Μπορεί να καταστραφούν μόνοι τους. Το ερώτημα τώρα είναι πώς κλείνει αυτό εδώ το μαραφέτη. Μάλιστα. Μάλλον αυτό είναι κάποιο bug εδώ, γιατί δεν βλέπω να κλείνει. Ωραία, αυτό το bug εδώ με εκνευρίζει πάρα πολύ. Θα δώσουμε κάποια skills στον Imric. Αυτό το Recruiter Arcs είναι ένα για όλες τις μονάδες. Μου αρέσει πάρα πολύ. Upkeep 3% για όλες τις μονάδες του Λόρδου. Μήπως να επιλέξω κάτι από αυτά για αρχή. Και φαντάζομαι ότι αυτό εδώ ανοίγει κι άλλο. Μείον 3, μείον 6, μείον Upkeep Cost μείον 8%. Λοιπόν, θα πάμε να τα πάρουμε όλα αυτά εδώ πέρα, πέρα. Μάλλον θα δώσω αυτό. Αλλά μάλλον πρέπει να τα δώσω όλα μέχρι, για να ξεκλειδώσω αυτό εδώ και μετά αυτό και μετά αυτό εδώ. Οκ. Θα το κάνουμε. Τέλος λοιπόν, σταματάμε κάπου εδώ για σήμερα. Πολύ κουραστικό επεισόδιο, πάρα πολλές μάχες, πολύ ενδιαφέρουσες μάχες. Ελπίζω να τις ευχαριστηθήκατε κι εσείς όσο εγώ. Και θα συνεχίσουμε και στο επόμενο με μάχες. Έχουμε ακόμα αρκετές στρατιές για να διαλύσουμε. Υπομονή λοιπόν. Να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Από μένα, γεια σας.